Τρώει το τρένο. Γεια σου, Τζο. Πηγαίνεις αυτούς τους τενεκέδες στη χωματερή. Ο αέρας φαίνεται να δυναμώνει. Παίρνει τους τενεκέδες προς κάθε κατεύθυνση. Α, ωραία. Έρχεται ο Τρόι. Ίσως να μπορεί να βοηθήσει. Τρόι, πρέπει να μαζέψουμε αυτόν τον χαμό. Καμιά ιδέα? Καλή σκέψη. Ο Τέντι πάντα έχει μια αστεία λύση. Πάμε να του μιλήσουμε. Γεια σου, Τέντι. Αναποδογύρισε το φορτίο του Τζο του ναυτικού τρένου στο δρόμο για τη χωματερή. Ο Τρόι θέλει να τον βοηθήσει. Έχεις καμιά ιδέα? Εντάξει, ας το κάνουμε. Γουάου, είσαι πανέτοιμος να ανακυκλώσεις αυτούς τους τενεκέδες, Τρόι. Πάμε να βοηθήσουμε τον Τζο. Hey, Τζο! Κοίτα τι έκανε ο Τέντι. Μετέτρεψε τον Τρόι σε ένα τρένο ανακύκλωσης, έτσι ώστε να μπορεί να σε βοηθήσει με αυτόν τον χαμό. Εντάξει, Τρόι, γιατί δεν χρησιμοποιείς τους καινούριους σου μαγνήτες για να μαζέψεις όλους τους τενεκέδες? Τέλεια δουλειά! Τι θα κάνεις με όλους αυτούς τώρα, Τρόι? Χαχα, υπέροχη ιδέα! Πω πω, καίει εδώ μέσα! Wow! Αυτό είναι ίδιος ο Τζο! Τι αστείος τρόπος να ξαναχρησιμοποιήσεις όλους αυτούς τους τενεκέδες, Τρόι! Wow, Τζο! Χαμογελάς! Καλή διασκέδαση με την έβρεση ενός καταλύματος για το άγαλμα, παιδιά! Τα λέμε την επόμενη φορά, φίλοι!
Γεια σου, Τρόι. Πηγαίνεις στο Halloween party της Τρενούπολης. Τέλεια. Ξέρω πως όλοι είναι ενθουσιασμένοι. Τίνα, τι συμβαίνει? Βρήκες μια γιγάντια κολοκύθα έξω από την πόλη. Τέλεια. Ω, είναι πολύ μεγάλη για να τη μεταφέρεις. Θέλεις να βοηθήσεις την Τίνα, Τρόι? Αλλά τι είδους εξοπλισμό χρειάζεσαι για να μεταφέρεις και να κόψεις μια κολοκύθα? Ω, καλή ιδέα. Απλώς ας ρωτήσουμε τον Τέντι. Περίμενε εδώ, Τίνα. Ο Τρόι θα επιστρέψει αμέσως. Γεια σου, Τέντι. Αυτά τα αυτιά γάτας είναι το κοστούμι σου. Ωραία φαίνονται. Αλλά, Τέντι, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Η Τίνα βρήκε μια γιγάντια κολοκύθα μόλις έξω από την πόλη. Δυστυχώς η κολοκύθα είναι πολύ μεγάλη για να τη μεταφέρει η Τίνα και δεν μπορούμε να την τεμαχίσουμε. Μπορείς να βοηθήσεις? Τι σχέδιο έχεις, Τέντι? Ω, πρόκειται να χρησιμοποιήσεις τα εργαλεία εξκαφής βράχων του Τρόι. Καλή ιδέα. Τώρα μπορείς να μεταφέρεις την κολοκύθα, Τρόι. Και τα λέιζερ θα βοηθήσουν τον Τρόι να κόψει την κολοκύθα. Έτοιμος να κάνεις ένα γιγάντιο κολοκυθοφάναρο, Τρόι? Καλύτερα να βιαστείς, Τρόι. Η Τίνα σε περιμένει. Wow, Τίνα! Αυτή είναι μία μεγάλη κολοκύθα. Τι πιστεύεις, Τρόι? Μπορείς να τη μεταφέρεις? Εντάξει, Τρόι, αλλά πρόσεχε. Καλύτερα να γυρίσουμε γρήγορα πίσω στην Τρενούπολη πριν σου πέσει. Τι είπες, Τρόι? Δεν σε άκουσα. Ακόμα δεν μπορώ να σε ακούσω. Υπάρχει μια κολοκύθα στη μέση. Εντάξει, καλό σχέδιο. Πήγαινε την κολοκύθα στην Τρενούπολη και κατόπιν μιλάμε. Δύσκολη δουλειά έτσι, Τρόι. Αλλά τώρα αρχίζει η πλάκα. Το κόψιμο της κολοκύθας. Καλύτερα να ξεκινήσεις με το κόψιμο του επάνω μέρους. Ωραία! Κοίτα όλα αυτά τα σπόρια και τις ίνες. Καλύτερα να αρχίσεις το καθάρισμα, Τρόι. Συγγνώμη, Τίνα. Τρόι, πρόσεχε περισσότερο. Ω, τελείωσες. Αυτό σημαίνει πως ήρθε η ώρα για το καλύτερο, το πρόσωπο.
Τέλεια δουλειά τρώει. Αυτό είναι το καλύτερο κολοκυθοφάναρο που έχω δει ποτέ. Και το μεγαλύτερο επίσης. Και τέλειωσε πάνω στην ώρα για τη βραδιά του Halloween. Αλλά τρώει, σκοτεινιάζει. Πώς θα δει κάποιος την κολοκύθα? Ω, ο Τέντι σου έδωσε κάτι. Τι είναι? Τέλεια. Αυτό θα πρέπει να κάνει το κόλπο. Wow! Έκανες τέλεια δουλειά με το κόψιμο τρώει. Και τι να, ωραία δουλειά η ανακάλυψη αυτής της τεράστιας κολοκύθας. Αλλά ο πραγματικός ήρωας του Halloween είναι ο Τέντι. Ήρθες να γιορτάσεις το Halloween. Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε στην πόλη. Χαρούμενο Halloween, τρένα. Απολαύστε την τρομακτική νύχτα σας. Wow, δεν ήξερα πως η Τρενούπολη γιορτάζει την Κινέζικη πρωτοχρονιά απόψε. Γεια σας παιδιά, διασκεδάζετε? Είναι σχεδόν μεσάνυχτα και είναι ώρα για το εξαιρετικό σοου πυροτεχνημάτων του Τέντι. Καταπληκτικά! Ετοιμαστείτε όλοι, το σοου πρόκειται να αρχίσει. Περιμένετε, τέλειωσε κιόλας. Έχεις δίκιο Τρόι, κάτι πρέπει να έγινε λάθος εκεί. Πάμε να δούμε τον Τέντι. Hey, Τέντι, είναι όλα εντάξει? Έχεις πρόβλημα με την μονάδα ελέγχου εκτόξευσης των πυροτεχνημάτων? Αυτό είναι άσχημο. Αλλά ο Τρόι είναι εδώ. Μπορεί να σε βοηθήσει. Τρόι, ο Τέντι λέει πως πρέπει να φτάσεις τα πυροτεχνήματα στην κορυφή του βουνού και να τα ανάψεις. Το πρόβλημα είναι πως έχεις μόνο 5 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Οπότε θα πετάξεις, Τρόι. Τρόι, είσαι πραγματικά υπτάμενος, αλλά ακόμα χρειάζεσαι μερικά εξαρτήματα. Θα μπορέσεις να πυροδοτήσεις το φυτίλι των πυροτεχνημάτων με αυτό το κερί. Δώσε όθηση στους ενισχυτές σου, Τρόι. Θα είναι χρήσιμη στις ρηπές του ανέμου. Ευχαριστούμε, Τέντι. Έλα, Τρόι. Ο χρόνος τελειώνει. Εντόπισες τα πυροτεχνήματα στο βουνό, Τρόι? Εκεί είναι. Πάμε. Ω Θεέ μου, ο αέρας είναι πολύ δυνατός. Τρόι, πρέπει να χρησιμοποιήσεις τους ενισχυτές σου.
Δουλεύει. Τα κατάφερες. Να γιατί ο Τέντι δεν μπορούσε να ανάψει τα πυροτεχνήματα. Λοιπόν, Τρόι, έχουμε 10 δευτερόλεπτα πριν την Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο... Πάνω στην ώρα! Ήρθε και ο Τρόι. Ευχαριστούμε πολύ, Τρόι. Έσωσες την Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Χαρούμενη Πρωτοχρονιά σε όλους. Τα λέμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ, Τέντι. Το σόου πυροτεχνημάτων σου είναι καταπληκτικό. Γεια σου, Τρόι. Δεν είναι απλά ωραιότερος κήπος. Έρχεται η Τίνα. Φαίνεται πως έχει εντυπωσιαστεί και αυτή από αυτόν τον όμορφο κήπο. Τόσο πολύ που δεν πρέπει να έχει δει εκείνη την απότομη στροφή στις ράγες. Οχ, όχι. Τα λουλούδια καταστράφηκαν. Και τώρα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ήρθε να δει τι συμβαίνει. Η Τίνα λυπάται που κατέστρεψε τον κήπο σας, κύριε. Θαύμαζε τα λουλούδια και δεν έβλεπε που πήγαινε. Σας πήρε καιρό να τον φτιάξετε. Ω Θεέ μου. Μακάρι να υπήρχε τρόπος να τον ξαναφτιάξουμε καλύτερο. Νομίζεις πως υπάρχει ένας τρόπος να επιδιορθωθεί όλο αυτό? Τέλεια ιδέα, Τρόι. Ο Τέντι είναι τόσο έξυπνος. Σίγουρα θα μπορέσει να σε μετατρέψει σε ένα ταχείας κυπουρικής τρένο. Τέντι, έγινε ένα ατύχημα στην Τρενούπολη. Μην ανησυχείς, όλοι είναι καλά. Αλλά η Τίνα έχει καταστρέψει εντελώς τον κήπο κάποιου και ο Λόρδος Μπάιρον έχει θυμώσει πραγματικά. Ξέραμε πως θα ήσουν σε θέση να βοηθήσεις. Ευχαριστούμε, Τέντι. Ένα τρένο κυπουρικής. Αυτό ακριβώς είχε ο Τρόι στο μυαλό του. Θα μπορέσεις να αφαιρέσεις τα μαραμένα λουλούδια σε μηδενικό χρόνο, Τρόι. Ίσως να πρέπει να ελέγξεις εάν δουλεύει ο ψεκαστήρας νερού σου. Υπέροχα! Το μόνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι μερικά ωραία λουλούδια.
ώρα να πάμε και να επισκευάσουμε εκείνο τον κήπο. Τα λέμε αργότερα, Τέντι. Ω, Τίνα, ακόμα αισθάνεσαι άσχημα που κατέστρεψες τον κήπο? Μην ανησυχείς, έρχεται ο Τρόι, το ταχύας κυπουρικής τρένο. Από πού θα ξεκινήσεις, Τρόι? Θέλεις να βγάλεις όλα τα παλιά λουλούδια, ώστε να φυτέψεις τα καινούρια στη θέση τους. Καλή ιδέα. Γρήγορη δουλειά, Τρόι. Είναι ώρα να φυτέψεις τα καινούρια λουλούδια τώρα. Πέφτουν οι βόμβες. Τέλεια. Τελείωσες γρήγορα, Τρόι. Είσαι πράγματι ένα ταχύας κυπουρικής τρένο. Υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις? Καλά θυμάσαι. Τα λουλούδια θα χρειαστούν λίγο νερό. Αρκετά εντυπωσιακό. Τίνα, δεν μπορούμε καν να δούμε τα ίχνη σου πια. Είναι καταπληκτικό, Τρόι. Και ο ιδιοκτήτης δείχνει να το πιστεύει αυτό. Νομίζετε πως είναι ακόμα καλύτερο από πριν? Τότε όλοι είναι χαρούμενοι και όλα οφείλονται σε σένα, Τρόι. Και φυσικά, στην καταπληκτική μεταμόρφωση του Τέντι. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Come on.